αγαπημένο μας φίλε και σύντροφε Κώστα, συνήθιζες να λες πως μια μέρα χωρίς γένιο είναι μια μέρα χαμένη. Δυστυχώς μας είναι αδύνατο αυτές τις μέρες να συμμορφωθούμε με αυτή την προτροπή σου. Μας φαίνεται πολύ παράξενο όλη η χαρά και το γέλιο που μας χάρισες απλόκερα, όχι μόνο από τη σκηνή, την οθόνη, αλλά και σε κάθε μαζί σου ζωντανή επαφή, σήμερα να έχει μετατραπεί σε πόνο και θλίψη. Δεν μας άφησες και πολλά περιθώρια για να προετοιμαστούμε. Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας από τότε που γελαστός, γεμάτος ζωή, ήσουν πάνω στη σκηνή. Εργαζόσουν ως την τελευταία σου πνοή, γιατί ήξερες πως η εργασία δίνει στον άνθρωπο την ανθρώπινη, την κοινωνική υπόστασή του και πως η εργασία είναι πάλι που τον βοηθά να υψώνεται πάνω από τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Αν θες την υγειά σου, να εργάζεσαι σε όλη σου τη ζωή αδιάκοπα, συμβούλευε σοφά. Την αγάπη μας, την αγάπη όλου του κόσμου, την είχες επάξια κερδίσει. Η πλατιά αναγνώριση, η δόξα και οι τιμές ποτέ δεν σε παρέσυραν. Έμεινες απλός, ζεστός, εγκάρδιος, αξιολάτρευτος, μια μεγάλη καρδιά γεμάτη από το κέφι και τη χαρά εκείνου που γνωρίζει την αξία της ζωής. Πίστευες πως ο άνθρωπος που έχει ουσία, ο πραγματικά σημαντικός άνθρωπος, είναι ταπεινός και πως εκτός από ταπεινός είναι και γενναιόδωρος με όλους τους άλλους, ειδικά με αυτούς που υπήρξαν λιγότερο τυχεροί από αυτόν. Ποτέ δεν ξέχασες τα λόγια της μητέρας σου. Πρόσεξε να μην αδικήσεις κανέναν, γιατί είσαι γιος κομμουνιστή. Για αυτές τις αρετές σου, όσοι ζούσαν και δούλευαν μαζί σου, οι συνεργάτες σου, σε σέβονταν, σε υπεραγαπούσαν. Σημωμένος από νωρίς στα βάσανα της θέλησης, αλλά και στον πόθο και στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο, εξέπεμπες όλο εκείνο το ηθικό μεγαλείο των λαϊκών ανθρώπων, την καλοσύνη, τη γνησιότητα των αισθημάτων, την ανθρωπιά. Και πώς να γίνει αλλιώς, αφού από τα 10 σου κιόλας χρόνια, εκεί που μπαίνουν οι βάσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας, ήσουν αετόπου, μοίραζες προκηρύξεις του ΑΕΑΜ και της ΕΚΟΝ, που τύπωνε ο κομμουνιστής πατέρας σου. Τα σκληρά παιδικά σου χρόνια, η διωγμή των δικών σου γιατί δεν υποτάχθηκαν, η βιοπάλη για να συμπληρώνεις με δουλειές του ποδαριού τα λιγοστά εισοδήματα της οικογένειάς σου, δεν σκλήριναν την καρδιά σου, που έμεινε ευαίσθητη μέχρι το τέλος. Αντίθετα, σε όπλησαν με το θάρρος να βάζεις όλο ένα και υψηλότερους στόχους στη ζωή σου, με τη δύναμη να υπερνικάς κάθε ενόχληση. Όταν στα 21 σου γύρισες από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, απόφυτος της σχολής θεάτρου του Μακεδονικού Οδείου, σε είχε ήδη διαλέξει το επάγγελμα. Σε είχαν ήδη διαλέξει ο κινηματογράφος και το θέατρο. Στην Αθήνα, μέσα από τη συνεργασία σου με ιερά τέρατα της υποκριτικής τέχνης, ανέδειξες το αστήρευτο και πηγαίο κωμικό ταλέντο σου. Έγινες δικαιωματικά ο κύριος κληρονόμος της γενιάς του Απλονίτη, του Μακρύ, του Λογοθετήδη, του Σταυρίδη, του Χατζηχρήστου, του Φωτόπουλου. Μα δεν βασίστηκες μόνο στο ταλέντο σου. Πίσω από κάθε επιτυχία σου κρυβόταν μεγάλη προσπάθεια για να κατακτήσεις τη γνώση, κρυβόταν πολλή δουλειά. Η κατάκτηση του ρόλου είναι σκληρή και επώδυνη διαδικασία, όταν και το ξύπος πρέπει να χτυπήσει αποφασιστικά για να φέρει αποτέλεσμα. Έτσι και ο ηθοποιός, όταν βγει στη σκηνή, πρέπει να γίνει ξύπος, έγραψες. Το μεγάλο κατόρθωμά σου είναι ότι όποιον χαρακτήρα και ενερμήνευες, ακόμα και σε απλά εμπορικά έργα, τον αγαπούσες, τον έκανες να φαντάζεις σπουδαίος. Έπλασες έναν απόλυτα δικό σου αυθεντικά λαϊκό, εφάνταστο, πάντα ελεύθερο και πάντα παιχνιδιάρικο υποκριτικό κώδικα, ανοιχτό και πρόσφορο σε όλα τα είδη της κομμωδίας. Το
μεγάλο όμνο σόπλο της υποκριτικής σου ήταν ότι δεν επαναφάστηκες. Είχες την εγρήγορση, επιστράτευες όλο σου το είναι σε κάθε ερμηνεία. Μια διαρκής καθημερινή αναδημιουργία, έξω από ευκολίες, από τη ρουτίνα της τυπικής επανάληψης, που σε έκανε να ξεχωρίζεις όχι μόνο με την τέχνη σου, αλλά και με την ετοιμότητά σου απέναντι στο κοινό που ζούσε μαζί σου κάθε παράσταση. Στις θεατρικές σου ερμηνείες δεν έλειψαν και οι κλασικοί ρόλοι, όπως τις φίγκες του Αριστοφάνη, στον Αρχοντοχωριάτη του Μολέου. Εάν δεν αντέχεις όλα τα είδη του θεάτρου, δεν είσαι ηθοποιός, έλεγες. Απόδειξη πως ποτέ σου δεν βολεύτηκε στην τυποποίηση είναι και το ότι, αν και καταξιωμένος χαρακτήριστας κωμικός, δεν απέφυγε στη συμμετοχή σου σε κοινωνικά δράματα, όπως ο Κατήφορος, ο Νόμος 4.000. Εκεί όμως που φάνηκε όλο το έμπρος των δυνατοτήτων και το βάθος της τέχνης σου ήταν στις ταινίες του Βασίλη Παφέα. Ειδικά για τον έρωτα του Οδυσσέα, το πιο σπουδαίο δεν είναι ότι τόλμησες, αλλά ότι κατάφερες να αποσπάσεις και βραβείο για το ρόλο αυτό, δημιουργώντας ένα χαρακτήρα με τον οποίο αναμετρήθηκες για πρώτη φορά στην καριέρα σου. Πλούσια ήταν η παρουσία σου σε δεκάδες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι γνωστός ο σεβασμός που έδειχνες απέναντι στο κοινό. Πάντα υποστήριζες πως η σχέση με το κοινό είναι ανιδιοτελής, δεν έχει κανένα συμφέρον από μένα ένα κοινό που με αγαπάει. Γι' αυτό δεν απέφυγες ποτέ τη ζωντανή επαφή μετά την παράσταση, τα αυτόγραφα, τις φωτογραφίες. Το θεωρούσες αυτονόητη υποχρέωσή σου και ο κόσμος το ανταπέδει με την αγάπη και τον θαυμασμό. Αγαπημένο μας Κώστα, το μόνο που μας παρηγορεί είναι πως πέρασες μια γεμάτη ζωή. Μια ζωή με πάθος για την τέχνη, για τον έρωτα, για τα πρωτοπόρα ιδανικά. Φρόντισες να δίνει ζωή στα χρόνια σου και όχι χρόνια στη ζωή. Γιατί πίστευες πως η τύχη δεν είναι μόνο για τους τολμηρούς, αλλά για αυτούς που κάνουν όνειρα, πως για να ανθίσει ο άνθρωπος θέλει φτερά, δικά σου λόγια όλα αυτά. Αυτές οι απόψεις, η αγωνιστική παράδοση της οικογένειάς σου, του πατέρα, του αδερφού και εσένα του ίδιου, το χρέος σου απέναντί της, η συνειδητοποίηση της ανισότητας μέσα από τα ίδια σου τα βιώματα, μα πάνω απ' όλα η πεποίθηση ότι το ιδανικό ενός καλύτερου, δίκαιου κόσμου μπορεί να γίνει πραγματικότητα, είναι που σε έφεραν κοντά στο ΚΚΕ, με μια απόφαση ζωής ως το τέλος. Έλεγες, δεν είμαι κομμουνιστής με την ουσιαστική έννοια του όρου, γιατί για να είναι κανείς κομμουνιστής χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση, αλλά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από την πρώτη φορά μέχρι τώρα, με περηφάνεια ψηφίζω ΚΚΕ. Το στήριξε το ΚΚΕ, όχι μόνο με την ψήφο σου, αλλά με δηλώσεις και παροτρύνσεις να συστρατευθούν οι καταπιεσμένοι μαζί. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι σε μια δύσκολη στιγμή, όταν το 2000 διώχθηκε ο ριζοσπάστης με δύο μηνύσεις από τον Πρωθυπουργό Δικαιοσύνης, πρόσφερες στο θέατρο σου εκεί που έπαιζες για να γίνει εκδήλωση συμπαράστασης και με όπλα το χιούμορ, τη σάτυρα, έδωσες μαζί μας τη μάχη για το διωγόμενο ριζοσπάστη. Παρακολουθώντας αδιάκοπα την πολιτική του κόμματός μας, οι τοποθετήσεις σου ήταν πάντα εύστοχες και επίκαιρες. Σε θυμόμαστε στις τελευταίες εκλογές να δηλώνεις πως το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που λέει αλήθειες. Ξέρουμε πως δεν είναι εύκολη η παρηγοριά στους δικούς ανθρώπους, στις τρεις κόρες σου, τους δυο γιους σου, στις γυναίκες της ζωής σου, στη σύζυγό σου, Αλίκη Κατσαβούνου. Θα λείψεις από μας και από όλο τον κόσμο. Μα όσοι αγαπήθηκαν, πάντα θα ζουν. Και εσύ που αγαπήθηκες πολύ, θα είσαι πάντα παρόν με το έργο σου, με τους ρόλους σου και προπαντός με την ανεπανάληπτη, την αξέχαστη προσωπικότητά σου. Θα είσαι μαζί μας και στους αγώνες, τους τωρινούς, τους αυριανούς, καθώς η ζωή θα συνεχίζει την κίνησή της μέχρι να ανθίσει ο άνθρωπος, όπως και εσύ το γερεύει. Καλό σου ταξίδι.